αγαπητοί φίλοι των Comics και του MyComicGR. Εδώ πέρα σας δείχνω ένα πακέτο που είχαμε δει σε ένα από το προηγούμενο βίντεο μας με μικρά Μίκη, τα οποία ήταν ενός συλλέκτη από την Πάτρα, του Γιώργη, του Πατρινού όπως το λέω εγώ. Λοιπόν, μου τα είχε φέρει για επισκευή. Θυμάστε, είχαμε φτιάξει αυτά. Λοιπόν, φτιάξαμε και αυτά τώρα. Πάλι είναι του ιδίου, αγαπητοί φίλοι. Είχα τραβήξει και ένα βίντεο πώς ήταν πριν, έτσι, αλλά μαζί με κάποια άλλα αρχεία τα χάσα και στον υπολογιστή, γιατί είναι με πολλές δουλειές και από εδώ από εκεί. Χωρίς το καταλάβω, τα πέταξα, δεν πειράζει. Ήταν, αγαπητοί φίλοι, και αυτά τα τέχη που βλέπετε, κουρατάω εδώ στο χέρι μου, ήταν σαν και αυτά εδώ. Δηλαδή, αυτά είναι τα τελευταία που σας δείχνω. Αυτή είναι του ιδίου του Γιώργη, αυτά εδώ. Είναι 5, όπως βλέπετε. Αυτά τα 2 τα φύλαγα για το τέλος, γιατί έχουν την πιο πολλή δουλειά. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, άλλα είναι σχισμένα, άλλα λείπει κομμάτι. Τα φύλαγα για το τέλος αυτά εδώ. Έφτιαξα όλα τα άλλα που είχαν υποτίθεται λιγότερη φθορά. Έτσι, κοιτάξτε τι εξαιρετικά τεύχη είναι. Βλέπουμε και τα οπισθόφυλλα από άλλη εποχή, αγαπητοί φίλοι, τη δεκαετία του 60. Αυτά εδώ, τέλη της δεκαετίας του 60 είναι τα πιο πολλά. Αν είναι αρχές 70, ίσως το κανένα, ίσως το καθένα, δεν ξέρω. Λοιπόν, κοιτάξτε πως είναι, έτσι θα γίνουν και αυτά. Αλλά επί του παρόντος θα αφήνουμε αυτά, αγαπητοί φίλοι. Λοιπόν, και βλέπουμε αυτά εδώ, τα οποία όπως σας είπα ήταν σε κεκίνα σε κατάσταση χάλια. Λοιπόν, και τώρα φαντάζομαι ο ιδιοκτήτης του τα θυμάται πως ήταν. Κοιτάξτε, αγαπητοί φίλοι, πως τα έφτιαξα. Και αυτά είναι τα πρώτα, γιατί τα έφτιαξα όλα μαζί και τα 5 αυτά, γιατί ήταν από τα πρώτα τεύχη. Κοιτάξτε, αριθμούς του εύχους 11, 12, έτσι. Εδώ πέρα είναι 17, 27. Να φανταστείτε ότι αυτό εδώ που είναι το πιο μεγάλο, το νούμερο 27, είναι στα τέλη της δεκαετίας του 1966, δηλαδή της χρονιάς, δηλαδή πρωτοβγήκε το Mickey Mouse. Είναι δηλαδή την πρωτοχρονιά που λέει αυτό, πρωτοχρονιάτικο τεύχος. Αυτό είναι η πρωτοχρονιά του 1967, αγαπητοί φίλοι. Να το δούμε και στο εσωτερικό. Ορίστε. Έτσι, Δεκέμβριος του 1966. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτά τα 4 τεύχη είναι από τα τέλη του 1966. Λοιπόν, ήτανε και αυτά σε χάλια κατάσταση. Τα δείχνω εδώ πέρα να δείτε πως γίνανε. Έτσι, αυτά τα θυμάται ο ιδιοκτήτης τους πως ήτανε. Αυτά είναι τώρα σαν καινούργια, αγαπητοί φίλοι, όπως βλέπετε. Έτσι, ανοίγονται, διαβάζονται στο εσωτερικό, όπως έχουμε πει, χωρίς κανένα πρόβλημα. Έτσι, ορίστε. Είναι κατακένουργα πλέον και μπορούν να μείνουν έτσι για πάρα πολλά χρόνια. Αφού γλιτώσανε μέχρι τώρα, εμείς αγαπητοί φίλοι θα έχουμε εξαφανιστεί από προσώπου γης και αυτά ακόμα θα υπάρχουν. Λοιπόν, εξαιρετική περιπέτεια, ο ληστής συλλέκτης, ωραία. Όπως βλέπετε, να το, Σεπτέμβριο 66. Όπως βλέπετε λοιπόν, είναι σε πάρα πολύ κατάσταση με πολύ ωραία εξώφυλλα, ωραία χρώματα, λιθογραφική τύπωση όπως έχουμε πει. Το χαρτί είναι. Αυτό το εξώφυλλο δεν είναι γυαλιστερό, είναι χαρτονένιο σε αυτά τα 4-5, σε αυτά εδώ είναι πιο γυαλιστερό μετά, τα μετέπειτα. Έτσι, το νούμερο 91, παίρνουμε το σχάρι, το 1968, έτσι, είναι 1,5 χρόνια αυτά τα τεύχη μετά από αυτά εδώ. Λοιπόν, οπότε αγαπητέ φίλε Γιώργο, που είσαι και ιδιοκτήτης εδώ τεύχων, βγάζουμε και αυτά μαζί, να το πακέτο σου. Θυμάσαι τι μου είχες φέρει, έτσι, και να τι έχεις. Λοιπόν, και μια και φτάσαμε λοιπόν και τα είδαμε, κοιτάξτε αγαπητοί φίλοι σε αυτά τα πρώτα τεύχη, να δούμε και τα οπισθόφυλλα. Αυτό εδώ που είναι, βλέπετε, έχει μέσα όπως είχε τα πρώτα τεύχη, έχει πίσω διάφορους ήρωες του Disney. Αλλά ενδιαφέρον έχουν αυτά εδώ, αγαπητοί φίλοι, τα οπισθόφυλλα που όπως βλέπετε εδώ πέρα λέει για ένα Mickey Mouse Club. Το οποίο όπως βλέπετε εδώ έχει ένα δελτίο συλλογής βαθμών. Έτσι, κοιτάξτε αυτό το εξώφυλλο, τι ωραίο είναι, θυμίζει εκείνες εποχές, αγαπητοί φίλοι, που ήμουν εγώ πιτσιρικάς, να θυμάμαι αδρά-αδρά. Αυτά εδώ, έτσι, δελτίο εγγραφή στο Mickey Club. Μετά άλλο λέει Mickey Club δώρα. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα, κοιτάξτε, λείπανε κουπόνια. Έτσι, λέει εδώ πέρα, κόφτε το κουπόνι, λέει, καθίστε να κάνουμε zoom να το δούμε. Κόψτε και αυτό το κεφαλάκι του Mickey Mouse και κολλήστε το δελτίο εγγραφή για να γίνετε και εσείς μέλη του Mickey Mouse Club. Μάλιστα, και να. Λοιπόν, ήταν πολύ λοιπόν. Οι οποίοι τα μαζεύαν εκείνη την εποχή, να και από αυτό εδώ λείπει. Έτσι, η δελτία εγγραφή θα βρείτε στο προηγούμενο τεύχος, αριθμός 9-10. Λοιπόν, να ξεζουμάρουμε λοιπόν. Εγώ λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, που όταν αυτά τα τεύχη τα διαβάζαν τα παιδιά 10 χρονών, εγώ ήμουνα τότε ίσα που είχα γεννηθεί. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτά εδώ τα τεύχη είναι για ανθρώπους οι οποίοι είναι 10 χρόνια μεγαλύτεροι από μένα τουλάχιστον. Έτσι. Άρα είχαν γεννηθεί
με 1955-53 και τα λοιπά. Αυτά ήταν τα παιδιά που διαβάζανε αυτά τα τέτοια, αγαπητοί φίλοι. Τώρα είναι όλοι αυτοί, πρέπει να είναι 55-57-60 χρονών αυτοί που κυνηγάνε αυτά εδώ τα τέτοια, γιατί τα διαβάζανε όταν ήταν μικροί. Έτσι λοιπόν, αυτά λοιπόν από πίσω, τα Mickey Club που διαβάζανε και μαζεύανε τότε αυτά τα παιδιά, για να έχουν εννοείται και την ηλικία να καταλάβουν τι είναι αυτό, να το κόψουν, να το κολλήσουν, γιατί ένα παιδί 6-7 χρονών, αγαπητοί φίλοι, δεν έχει την νόηση να καταλάβει τι είναι αυτό, ούτε να κόψει, ούτε να συλλέξει, ούτε να στείλει να πάρει τα δώρα που λέει εδώ πέρα. Έτσι, γιατί εδώ λέει για δώρα. Έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εγώ τα θυμάμαι αυτά, αγαπητοί φίλοι, γιατί όταν είχα φτάσει κι εγώ σε κάποια ηλικία και διάβαζα Mickey Mouse, όπως βλέπετε, με τα γενέστερα, δηλαδή αυτό εδώ σύγχρονα παράδειγμα είναι το 1974, είναι δηλαδή σε σχέση με αυτό εδώ, αγαπητοί φίλοι, είναι μετά από 8 χρόνια, έτσι. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είχα τότε, εγώ ήμουν 9 χρονών. Λοιπόν, διάβαζα 10, 11, είχα πολλά τέτοια Mickey Mouse, έλεγα, κοιτάξτε εδώ λοιπόν, είχε και εδώ πέρα με τα γενέστερα, λοιπόν, είχε και εδώ πέρα συλλογή βαθμών τότε. Αλλά δεν είχε με κεφαλάκια Mickey, όπως λέει εκεί, λέει εδώ πέρα. Ορίστε. Φίλοι μου, αυτοί οι βαθμοί είναι πολύτιμοι, κόψτε τους και κολλήστε τους πάνω κλπ. Οπότε εγώ αυτά σε κάποια ηλικία, αφού τα διάβαζα και λέω τι είναι τούτα εδώ, τι λέει, και επειδή είχα πάρα πολλά μίκη που μάζευα κι εγώ και είχε κάποιες οδηγίες, κολλήστε τα και στείλτε τα μαζί με γραμματόσημα στην τάδε διεύθυνση, να σας στείλουμε το δίπλωμά σας και κάτι τέτοιες ιστορίες, αποφάσισα κι εγώ, παρόλο που ήμουν μικρός, να δω τι είναι αυτό το πράγμα, τα γράφω, τα μαζεύω. Είχα ψαλιδίσει, θυμάμαι, ένα σωρό τέτοια, γιατί είχα ένα σας λέω πάρα πολλά τέτοια, ζήταγε πάρα πολλούς βαθμούς και τα είχα στείλει. Και θυμάμαι, αγαπητοί φίλοι, ορίστε, σκηνές από το εσωτερικό, πάρα πολύ ωραίες περιπέτειες στα μεγάλα μήκη τότε, αγαπητοί φίλοι, δράση, έτσι, πολύ ωραίες περιπέτειες με Karl Barks μέσα, η γνωστή ιστορία εδώ πέρα. Λοιπόν, άλλη περιπέτεια με τη Τέζη, Super Goofy. Λοιπόν, και αγαπητοί φίλοι, αφού έστειλα λοιπόν, μου στείλανε, θυμάμαι τότε, ξαφνικά μετά από καιρό, βλέπω να σκάει μύτη ένας φάκελος και μου στείλανε, όπως βλέπετε, αυτό εδώ. Δίπλωμα μέλους, λέει, πρόεδρος Μίγη και τα λοιπά. Αυτό ήταν, λέω, τελικά η όλη υπόθεση. Η όλη υπόθεση ήταν λοιπόν τα παιδιά να μαζεύουν, να αγοράζουν τέφη για να μαζεύουν βαθμούς για να πάρουν σαν ανταμοιβή μια κάρτα αυτή εδώ, η οποία, αγαπητοί φίλοι, κάθε μία, δηλαδή το πρώτο αστέρι, συνανεβότανε από μια αντίστοιχη καρτέλα, αφίσα, νάτι, αυτή εδώ, δηλαδή για το νούμερο 1, το πρώτο αστέρι, το δίπλωμα μέλους είχε αυτή εδώ, αυτό ελάμβανες. Κοιτάξτε, αγαπητοί φίλοι, αυτά τα έχω από τότε, πως γλιτώσανε κτλ. Αφού λοιπόν έλαβα αυτά, μετά φτιάχνω και του στέλνω δεύτερο. Έτσι, και με το δεύτερο μου στείλανε το δεύτερο. Να το. Δίπλωμα μέλους, λέει, με δύο αστέρια. Σας το δείχνω λοιπόν να το δείτε. Και μαζί με το νούμερο 2 λοιπόν αυτό ήταν και ο Ντόναλντ αυτό εδώ. Αυτό ήταν το δεύτερο αστέρι. Ξαναμαζεύω εγώ λοιπόν, ήφου είχα να σας λέω απόθεμα φοβερό από βαθμούς και τέτοια, γιατί είχα πολλά τέτοια, και μου στέλνουν το τρίτο. Να το. Με το Super Goofy, και είχε και το τρίτο, είχε και αυτή εδώ την καρτέλα. Αγαπητοί φίλοι, να τα τρία αστέρια. Και μετά πάμε στα τέσσερα αστέρια, ο θείος Scrooge. Να το. Ορίστε. Δίπλωμα μέλους, 4 αστέρια με το θείο Scrooge. Και άλλη μια ωραία κάρτα. Και το τελευταίο, αγαπητοί φίλοι, ήταν με το Λυκόπουλο. Έτσι, είχε 5 αστέρια. Είμαστε μέλος, λέει, πιστοποιεί ότι είμαι μέλος της συντροφιάς του φίλου του Μίκη, ο πρόεδρος Μίκη, 5 αστέρια, και είχε και αυτή εδώ τελευταία κάρτα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αγαπητοί φίλοι, αυτά τότε κάνανε τα παιδιά να συλλέγουν, να μαζεύουν, να υποτίθεται τα τέφη, να στέλνουν, να γίνεται ένα ταραβέρι, εν πάση περιπτώσει, να έχει κάποιο ενδιαφέρον. Τώρα, αυτά εδώ δεν έχω δει κανέναν ναι, να κάνει. Πιστεύω ότι μήπως είμαι και ο μοναδικός στην Ελλάδα που έχω αυτά εδώ, όλες τις καρτέλες,
και σε να είσαι σε τέτοια κατάσταση. Δεν ξέρω, έχετε ξαναδεί εσείς σε άλλους? Τα έχετε ξαναδεί εσείς αυτά τα πράγματα? Εγώ νομίζω ότι δεν έχει γίνει ποτέ κουβέντα και ζήτημα για αυτά εδώ. Εγώ τα δείχνω τώρα αυτά να τα βλέπουν οι νεότεροι φίλοι για τους βαθμούς, το Mickey Club, έτσι, τι γινότανε τότε και όλα λέμε όλες αυτές τις ιστορίες από το 1966, αγαπητοί φίλοι, που ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τη δεκάτη εβδομή έχουν περάσει αδύ 40-50 χρόνια από τότε. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν κάποιος άλλος έχει τύχει να τα μαζέψει. Εγώ σας τα δείχνω να τα βλέπετε, μιας και γλιτώσανε τόσα χρόνια την απώλεια και υπάρχουν, έτσι τα δείχνουμε λοιπόν. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, και με τα Mickey Club ελπίζω τα βρήκατε ενδιαφέροντα και, και σαν πληροφορία επίσης διασκεδαστική, έτσι. Λοιπόν, να τελειώσουμε, αγαπητοί φίλοι, με ένα από αυτά τα ωραία τέτοια εδώ πέρα. Ας πάρουμε αυτό εδώ, ο Κολοσσός του Νείλου, έτσι, όπως βλέπετε είναι το 1966, το Σεπτέμβριο. Κοιτάξτε εδώ πέρα, από εσωτερικό, λιθογραφική επιτύπωση είπαμε, κοιτάξτε χρώματα, έτσι, και μιας και υπήρχε αυτό εδώ, να κάνουμε μια σύγκριση με το Κολοσσό του Νείλου από το κόμιξ νούμερο 124, νάτο, το οποίο είναι από το 1998, έτσι, νάτο, Οκτώβριο του 1998. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι διαφορά έχει στα χρώματα. Κοιτάξτε τώρα αυτό εδώ, ψηφιακή τεχνολογία με υπολογιστή, έτσι, ηλουστρασιόν χαρτί, και κοιτάξτε αυτό εδώ, διαφορά, το πρωτότυπο πριν από τόσα χρόνια, η πρώτη της έκδοση. Κοιτάξτε αυτό εδώ και πάλι, κοιτάξτε αυτά τα χρώματα, λιθογραφική εκτύπωση όπως σας έχω ξαναπεί, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραία, μια σελίδα έγχρωμη, μια ασπρόμαυρη, κοιτάξτε σελίδα από το εσωτερικό, και εδώ όπως βλέπετε τα χρώματα, αγαπητοί φίλοι, είναι εντυπωσιακά και ωραία. Βλέπετε τεύχος τώρα 48 χρονών, αγαπητοί φίλοι, κοιτάξτε τι ωραία χρώματα έχει μέσα. Έντονα χρώματα, ωραία, αγαπητοί φίλοι. Και εδώ πέρα η καινούρια, ναι, κοιτάξτε εδώ πέρα διαφορά, έτσι, και αυτά εδώ είναι ωραία. Δεν έχει να ζηλέψει όμως τίποτα το τεύχος, το οποίο είναι τόσο χρονών παλιό, αγαπητοί φίλοι. Να, κοιτάξτε και τα γράμματα, οι γραμματοσειρές. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι μια περιπέτεια σαν και αυτή που ήταν το 1966, σαν να βγήκε και άλλες φορές στο μικρό Μίκη επαιτειακά και επίσημα στο κόμιξ αυτό το νούμερο 124, έτσι, και αυτό έγινε και αυτό, αγαπητοί φίλοι, πριν από 14 χρόνια. Φανταστείτε ότι και αυτό το κόμικ εδώ που βλέπουμε εδώ είναι πριν 14 χρόνια, δηλαδή κάποιο παιδί που το διάβαζε τώρα να ήταν 12 χρόνια, 13, τώρα είναι 27 χρονών, 28, 25 το λιγότερο, έτσι, μπορεί να είναι και 30 άριδες, παιδιά δηλαδή που τώρα έχουν ηλικιωθεί, και αυτό εδώ το υποτίθεται ότι είναι παλιό. Φανταστείτε πόσο μάλλον τούτα εδώ. Αυτό σας είπα είναι για παιδιά που είναι 55-60 χρονών τώρα, έτσι. Λοιπόν, και μια ωραία τελειώνουμε, μια ωραία περιπέτεια από αυτό το Μίκη, έτσι, το σκασιαρχείο, φανταστική περιπέτεια με τον Κάρο Μπάρξ, αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα, με φύση, έτσι, απόδραση στη φύση, σκασιαρχείο μακριά από το σχολείο, έτσι, εγώ δεν βλέπω εδώ πέρα ούτε κινητά τηλέφωνα, ούτε κτίρια, ο Κάρο Μπάρξ, το πολύ πολύ κανένα αεροπλάνο μονοκινητήριο, να υπήρχε στην όλη ιστορία, έτσι, βροχή, περιπέτεια, φύση, ευτράπελα, έτσι, κοιτάξτε τι ωραία περιπέτεια αυτή εδώ. Στο ποτάμι, ξυπνητήρι από τα παλιά, αγαπητοί φίλοι, δεν ξέρω τα παιδιά τώρα αν έχουν τέτοιο ξυπνητήρι μηχανικό που έκανε τικ-τακ και μετά τρρρρρρρρρρρρ πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει, μαθαίνουμε και από αυτά τα πράγματα. Και το πιο ωραίο είναι να δούμε και το τηλέφωνο, αγαπητοί φίλοι, νάτο, κοιτάξτε και τα παλιά τα τηλέφωνα που υπήρχαν, υποτίθεται, δημόσια. Κοιτάξτε πώς ήταν τότε με το ακουστικό ξεχωριστά από το μικρόφωνο. Λοιπόν, αυτά. Πάρα πολύ ωραία περιπέτεια. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, τελειώνουμε και με αυτά και ελπίζω να το βρήκατε για αυτό το βίντεο ενδιαφέρον και θα τα ξαναπούμε σε ένα άλλο μελλοντικά με κάποια άλλη επισκευή. Να είστε όλοι καλά και σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Γεια χαρά.